θα φύγουμε, εκτός Κρήτης. Ξέρετε, υπάρχει ένα κύμα αλληλεγγύης το οποίο έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Από τη μία, με φόντο βέβαια την εορταστική περίοδο. Είναι ξεχωριστό το κλίμα, ξεχωριστά τα συναισθήματα τα οποία δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και από την άλλη, βέβαια, δίπλα στην εορταστική περίοδο έχουμε και μία κρίση. Μιλούσαμε για επιδημιολογική, τώρα έχουμε μία ενεργειακή κρίση. Οπότε χιλιάδες οικογένειες σε πανελλαδικό επίπεδο χρειάζονται τη στήριξη και την ανάγκη μας, καθώς αντιμετωπίζουν ζητήματα βιοπορισμού και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους. Έχει απλωθεί λοιπόν αυτό το κύμα αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα. Θέλω λίγο να πάμε εκτός Κρήτης, να πάμε στην Αττική, να πάμε στην περιοχή του Αλίμου και να συναντήσουμε τον Δήμαρχο και να τον ευχαριστήσουμε πολύ, τον κύριο Ανδρέα Κονδύλη. Δήμαρχε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα από τον Άλυμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Δική μας η χαρά, καθώς αν μπορούμε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες, είναι αυτός ο τείχος αγάπης που έχει κατασκευαστεί, δημιουργηθεί, όποιο ρήμα θέλετε, Δήμαρχε, να χρησιμοποιήσουμε εκεί σε ένα σχολείο, στο δεύτερο λύκειο, αν δεν κάνω λάθος, με την ανταπόκριση των ντόπιων, των πολιτών και των περαστικών να είναι συγκινητική. Είναι όπως το λέτε, είναι μια πρωτοβουλία αγάπης και αλληλεγγύης. Γιατί η αγάπη και αλληλεγγύη και στήριξη προς τον διπλανό μας είναι ωραίο να έχουμε και χρήσιμο να έχουμε όχι μόνο τις μέρες των γιορτών, αλλά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάθε μέρα της ζωής μας. Εκεί λοιπόν ο Σύλλογος Γονέων του Δευτέρου Λυκείου Αλίμου πήρε μια πρωτοβουλία που αμέσως την αγκαλιάσαμε και εμείς ως Δήμος με την εθελοντική μας ομάδα και το διπλανό τέταρτο γυμνάσιο και όλη κυρίως η κοινωνία του Αλίμου. Τι ήταν λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία? Να μην μείνει κανείς μόνος στο κρύο. Κάθε άνθρωπος που έχει ένα παλτό, ένα πουλόβερ, ένα κασκόλ, οτιδήποτε του περισσεύει και μπορεί να το διαθέσει για κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν έχει και θα κρυώνει πια τον χειμώνα που ξεκίνησε, μπορεί να το φέρνει και να το κρεμάει τον χώρο μπροστά από το δεύτερο λύκειο και όποιος άλλος θέλει να το πάρει, να περνάει και να το παίρνει. Μαζέψαμε, πρέπει να σας πω, αυτές τις 5 μέρες που κράτησε η δράση τόσα πολλά και τόσο ωραία πράγματα που κάποια από αυτά, επειδή δεν διαθέθηκαν όλα, δεν ήθελαν να τα πάρουν όλα άνθρωποι που έχουν ανάγκη, κάποια από αυτά που μείνανε αδιάθετα θα τα διαθέσουμε μέσω του κοινωνικού μας ποντοπολίου σε αρκετές οικογένειες που έχουμε στην πόλη μας που τα έχουν ανάγκη και πολλές φορές δυστυχώς ντρέπονται να έρθουν να ζητήσουν να πάρουν κάτι. Δήμαρχε, από την εικόνα που έχετε μέχρι και σήμερα, μέσα και από την αγαστή συνεργασία που έχετε και με τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου σας, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα? Δυστυχώς οι ανάγκες παραμένουν πολλές, σταθερά πολλές. Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 400 με 450 περιστατικά εγγεγραμμένα στο κοινωνικό μας ποντοπολείο. Όταν λέμε περιστατικά, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος μοναχικός, ηλικιωμένος ή μπορεί να είναι μια ολόκληρη οικογένεια πολυμελής. Άρα μιλάμε για πολλαπλάσιο αριθμό ατόμων. Είναι δυστυχώς δύσκολα περιστατικά, δηλαδή μπορούμε να δούμε παιδιά που μεγαλώνουν μόνο με τον παππού ή μόνο με τη γιαγιά γιατί δεν έχουν κανέναν άλλο συγγενή. Ή παιδιά που έχουν και τους δύο τους γονείς, αλλά είναι και οι δύο γονείς σοβαρά άρρωστοι. Ή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τεράστια οικονομική ανέχεια μέσα στο σπίτι. Είναι λοιπόν διάφορα περιστατικά, εξαιρετικά στενόχωρα. Είναι άνθρωποι που πολλές φορές μέχρι πρόσφατα ήταν αυτό που λέμε ευκατάστατοι. Ήταν δηλαδή άνθρωποι που τα βγάζαν μια χαρά πέρα, αλλά τους τύχανε στραβά, χάσαν τις δουλειές τους, προέκυψε πρόβλημα υγείας, εν πάση περιπτώσει βρεθήκανε να έχουν τεράστια οικονομική ανάγκη. Το καλό όμως είναι ότι με ένα πλέγμα αλληλεγγύης και αγάπης που έχουμε διοργανώσει, δημιουργήσει με τις κοινωνικές μας υπηρεσίες και με τη στήριξη πολλών εθελοντών, μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε αγκαλιασμένους οικογενειακά. Παράδειγμα, έχουμε φτιάξει το κοινωνικό φροντιστήριο, στο οποίο έρχονται παιδιά δημοτικού γυμνασίου λυκείου και έχουν δωρεάν φροντιστηριακή ενισχυτική στήριξη, μάθημα διδασκαλία, σε φροντιστήριο που διοργανώνει ο Δήμος Αλίμου, με την εθελοντική συνεισφορά και συμμετοχή εθελοντών εκπαιδευτικών. Έρχονται δηλαδή καθηγητές, δάσκαλοι, οι οποίοι θέλουν αφιλοκερδώς να προσφέρουν στη νέα γενιά και στελεχώνουν το κοινωνικό μας φροντιστήριο. Έτσι έχουμε λοιπόν ένα κοινωνικό φροντιστήριο που εξυπηρετεί πάρα πολλά παιδιά και τα οποία παιδιά στις πανελλαδικές έχουν και τεράστια ποσοστά επιτυχίας. Θέλω να πω ότι είναι όλη η κοινωνία, δεν είναι μόνο οι υπηρεσίες του Δήμου, ο Δήμαρχος, η κοινωνική λειτουργία. Είναι οι ίδιοι εθελοντές, δάσκαλοι, οι πυρόσκοποι που έχουμε πολύ ενεργό σύστημα προσκόπων στην πόλη μας. Είναι δηλαδή άνθρωποι από κάθε κοινωνική ομάδα,
όπως τώρα εδώ ο Σύλλογος Γονέων του Δευτέρου Λυκείου. Μια ομάδα ανθρώπων που είπε να κάνουμε κάτι να βοηθήσουμε ανθρώπους που κρυώνουν. Και το πανοφόρημα, το οποίο μπορεί να είναι για μας άχρηστο ή δεύτερο, μπορεί να γίνει ένα ρούχο που προσφέρει ζεστασιά και φροντίδα και στην ουσία προστασία της ζωής του ανθρώπου μέσα σε δύσκολες συνθήκες ανέχειας. Σε χωριστή πρωτοβουλία σας, είναι όμορφη αυτή η κίνηση εξωστρέφειας. Και αυτή η σύνδεση, αυτή τη στιγμή, δήμαρχη που πραγματοποιείται εδώ με το περιφερειακό μέσο, με την Όμιλο της Crete TV, έχει να κάνει και με το κομμάτι του παραδειγματισμού. Είναι όμορφο να ανταλλάσσουμε ιδέες. Η εικόνα και η πρωτοβουλία στο Δήμο Αλίμου έχει κάνει το γύρο της Ελλάδας και εύχομαι να υπάρξει και συνέχεια. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ που προβάλλετε αυτές τις ωραίες ιδέες. Ξέρετε, οι ωραίες ιδέες είναι καλό να αντιγράφονται και να κυκλοφορούν. Και εμείς αντιγράφουμε πολλές ιδέες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο όταν το καλό γίνεται μεταδοτικό. Δηλαδή, όταν ο ένας κολλάει το καλό και το αναπαράγει. Και γνωρίζω ότι έχετε και πολλούς κριτικούς εκεί, στο Δήμο σας. Έχουμε πολλούς κριτικούς, μεγάλο ενεργό σύλλογο. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις στη διάρκεια του χρόνου, εκδηλώσεις μνήμης και έχουν και πάρα πολύ ουσία. Ξέρετε, γιατί η ιστορία της Κρήτης είναι στην καρδιά της ιστορίας της Ελλάδας. Και για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, οι εκδηλώσεις που κάνουμε και η μάχη της Κρήτης, όλα αυτά τα ιστορικά γεγονότα που αποτελούν την ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας, έχουν στην καρδιά τους ανθρώπους και γεγονότα από την Κρήτη. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας, κύριε Δήμαρχε. Και εσείς. Να είστε καλά. Ναι.